Εντάξει, μπορεί να είναι ατυχής ως προσδιορισμός. Κωμικός. Καλά, ρε. Εντάξει. Σκοπτικός, ναι, ίσως. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί στις δικές σας αναζητήσεις πάντα εμπεριέχεται και το στοιχείο της θρησκείας, της σκεφτικότητας, της αναζήτησης, δηλαδή οποιοδήποτε στίγματος αυτοσυνειδησίας θέλετε να πετύχετε, έχει μέσα το στοιχείο της σκεφτικότητας. Γιατί έτσι πως μας τα περιγράψατε μέχρι τώρα, η αρχή, το μέσον και το τέλος, ο προβληματισμός δηλαδή μέχρι της παρούσης στιγμής, έχει και σαν κεντρικό άξονα αναφοράς την θρησκεία. Ή το θρησκευτικό γεγονός. Όχι, επιτρέψτε μου να διορθώσω, δεν έχει σαν άξονα τη θρησκεία. Έχει σαν άξονα την έβρεση, την αναζήτηση νοήματος. Της ύπαρξης, του κόσμου, της ιστορίας. Μάλιστα. Αυτό είναι η κινητήρια δύναμη που σας κρατά ενεργό. Νομίζω ναι. Και μέσα από το ψάξιμό μου, εκείνο το οποίο θεωρώ συναρπαστικό και ακόμα με συνέχει, είναι ότι είδα πώς είχε τεθεί αυτό το πρόβλημα πολύ νωρίς, ήδη από την αρχαία Ελλάδα. Είναι αδύνατο να καταλάβουμε, ας πούμε, την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία χωρίς το μεταφυσικό της άξονα, χωρίς Παρθενώνα. Γιατί ο Παρθενώνας είναι μεταφυσικός άξονας? Γιατί είναι μια πρόταση νοήματος του υπαρκτού. Για τον αρχαίο Έλληνα το νόημα του υπαρκτού, το νόημα του όντως υπαρκτού, του πραγματικά υπαρκτού, συνοψίζεται στον ξινό λόγο, δηλαδή σε μια λογικότητα η οποία διέπει τα πάντα και η οποία καθορίζει τα πάντα. Αλλά ως μεταφυσικό έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα του πέραν από τη φυσική, πέρα από την εμπειρία, πέρα από την εποπτεία. Κάτι δηλαδή που έχει σχέση κυρίως με τη θρησκεία. Ο Παρθενώνας είναι κάτι πολύ απτό. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάτι που έχει σχέση με το μη ορατό, Ο Παρθενώνας είναι η αποτύπωση του υπαρκτού ως αναλογίας σχέσεων, μιας αρμονίας. Ναι, γιατί είναι μεταφυσική όμως αυτό. Γιατί απηχεί την απάντηση ότι το σύμπαν συγκροτείται ως κόσμος, κόσμημα, χάρη σε αυτή τη λογικότητα της αρμονίας των σχέσεων. Αλλά η αρμονία είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτή η σχέση είναι υπαρκτή, είναι προσδιορίσιμη στα μαθηματικά. Μπράβο. Αναγνωρίσιμη, δεν είναι μεταφυσική. Δεν υπάρχει σε κάποιον άλλον κόσμο, κάπου αλλού. Είναι εδώ. Συγγνώμη, η μεταφυσική δεν είναι άσχετη με την πραγματικότητα. Δεν είναι ένα παραμύθι που αρχίζει εκεί που τελειώνει η φυσική. Η μεταφυσική είναι το ερώτημα για την αιτία και το σκοπό. Εκεί η επιστήμη σταματάει. Η επιστήμη διαπιστώνει, μελετάει, πιστοποιεί τα δεδομένα της πραγματικότητας. Δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα για την αιτία και το σκοπό. Εκεί αρχίζει η μεταφυσική ήδη από τον Αριστοτέλη. Και νομίζω ότι απαντάει η επιστήμη όταν ξεκινάει και αναπτύσσεται, απαντάει. Ξεκινάει από κάπου και καταλήγει κάπου. Κυρίως η επιστήμη απαντάει στην αιτία, την εξέλιξή της και το σκοπό της. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω και είναι νόμιμο να διαφωνούμε 180 μοίρες. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στις μέρες μας που η φυσική έκανε άλματα τρομακτικά στο επίπεδο της γνωσιοθεωρίας, τίναξε στον αέρα, επανεστάτησε ενάντια σε μεθόδους οι οποίες φυλάκιζαν την έρευνα μέσα σε προαπαιτούμενα. Μιλώ τώρα για την κβαντομηχανική, για τη θεωρία της σχετικότητας κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρωτοπόροι σε αυτή την επανάσταση, από τον Αϊνστάιν και τον Χάιζενμπεργκ και τον Νίλς Μπορ, στο τέλος της ζωής τους, έγραψαν βιβλία φιλοσοφικά. Δηλαδή προσπάθησαν να υπερβούν πια την παρατήρηση, το πείραμα και το μαθηματικό λογισμό και να συλλογιστούν πάνω στην αιτία και το σκοπό. Αυτό είναι μεταφυσική. Η αιτία, και εν πάση περιπτώσει την άποψή σας, εσείς ερωτάστε, εγώ ρωτάω εσείς δηλαδή, την άποψή σας, αλλά επιμένω και δεν ικανοποιήθηκα από την απάντηση ότι η επιστήμη δεν έχει σχέση με το αίτιο και το αιτιατό. Με συγχωρείτε, έχει σχέση με το αίτιο και το αιτιατό σε ό,τι αφορά την τρέχουσα, την γεγνόμενη πραγματικότητα. Ναι. Μας μιλάει για το Big Bang, ας πούμε. Βεβαίως, ναι. Ότι είναι η έναρξη. Ποια είναι η αιτία της έναρξης αυτής? Γιατί την προσδιορίζει, έχει μια άποψη ποια είναι η αιτία. Τότε δεν είναι επιστήμη. Τότε δεν είναι επιστήμη αν έχει άποψη. Είναι φιλοσοφία. Λέει ποια είναι η αιτία. Για τη συγκεκριμένη που αναφέρατε, μιλάει ότι η αιτία ήταν το κουβαντικό κενό. Αν με συγχωρείτε, αυτό είναι η αιτία. Αυτό είναι λήψη του ζητουμένου.
Γιατί να είναι το κουβατικό κενό? Ναι, εντάξει. Εδώ τώρα, από εδώ και πέρα, υπησέρχεται, λέτε, η μεταφυσική. Και ναι, αλλά γιατί να πιστέψουμε αυτό που λέτε? Γιατί να πιστέψουμε αυτό που θα μας πούν, ότι γιατί υπήρξε το κουβατικό κενό? Κοιτάξτε, γιατί κάποιος έφτιαξε το κουβατικό κενό? Η μόνη ένσταση που μπορεί να τεθεί, και συγγνώμη που το λέω έτσι αποφαντικά, αλλά νομίζω είναι θέματα που έχουν ψαχθεί πάρα πολύ. Η μόνη ένσταση είναι ότι το μυαλό του ανθρώπου, αν θέλετε, δεδομένα, δεν μπορεί να συλλάβει την πραγματικότητα παρά μόνο με ερώτημα αιτίας και σκοπού. Αλλά αυτό το μυαλό έχουμε. Δεν μπορώ να θέσω ερωτήματα με τον τρόπο που τα θέτουν τα δελφίνια ή τα μυρμήγκια. Εκείνη που πιέζεται, κυρία Γιαναρά, είναι κυρίως η μεταφυσική από τη φυσική. Και υπάρχουν τελευταία πολλά βιβλία που εκδίδονται που έχουν ακριβώς αυτό το θέμα. Δηλαδή από την φυσική στη μεταφυσική. Αλλά φαίνεται ότι η εξέλιξη της φυσικής είναι εκείνη που πιέζει τη μεταφυσική. Καθώς εξελίσσεται η φυσική, μπαίνει σε πεδία της μέχρι πρότινος μεταφυσικής. Κοιτάξτε, πιέζει όχι τη μεταφυσική, πιέζει την ιδεολογικοποιημένη μεταφυσική. Αυτή η οποία προσπάθησε να επιβάλλει μια μεταφυσική παράδοση, θρησκευτική, η οποία προσπάθησε να επιβάλλει τις απόψεις της με αποδεικτική διαδικασία. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει ούτε στη μεταφυσική, όπως δεν μπορεί να γίνει στην τέχνη, όπως δεν μπορεί να γίνει στον έρωτα. Μπορείτε να ερωτευτείτε με αποδείξεις και επιχειρήματα? Ποτέ. Μπορείτε να απολαύσετε τον Μότσαρτ με επιχειρήματα και αποδείξεις? Ποτέ. Λειτουργεί με άλλο τρόπο η γνώση σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν έχετε διαβάσει βιβλία, μια και αναφέρετε το θέμα του έρωτα, για την χημεία του έρωτα? Έχω διαβάσει, επιτρέψτε μου, μου ζητάτε μια υποκειμενική εκτίμηση ή τα αντανακλαστικά της αντίδρασής μου. Τα βρήκα επιστημονικώς αφελέστατα, για πολύ μικρά παιδιά. Μάλιστα. Να πάμε στο επόμενο λοιπόν που αναζητούμε. Λέει ο Στάινερ, ο Τζορτζ Στάινερ, ο οποίος είναι ένας συνεπής αγνωστικιστής, αλλά λέει για αυτό το θέμα που λέτε. Εάν δεν έχεις περάσει, όπως εγώ λέει, πέρασα μια ολόκληρη νύχτα μέσα στη βροχή μουσκεμα, μόνο για να την δω να περνάει. Αυτό δεν το εξηγεί καμία χημεία. Παρακαλώ. Δεν ξέρω. Ας μείνω σε αυτό. Μας βολεύει η απάντηση. Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι σε αυτά που καθημερινά μας ευχαριστούν, που έχουν σχέση με την τέχνη και όλα αυτά. Ποιες είναι οι σχολές που σας ικανοποιούν, ή οι συνθέτες, ή οι τάσεις στην ζωγραφική, ή οι ευαισθησίες που έχετε σε αυτόν τον τομέα? Στα βιβλία, για παράδειγμα, ποιος είναι ο συγγραφέας που σας έχει συγκλονίσει διαβάζοντας τα έργα του? Βέβαια, θα μπορούσα να τον προβλέψω καθώς κάνετε αναφορά μερικές αναφορές αυτούς, αλλά να τους ακούσουμε από εσάς. Και αυτό είναι δύσκολο να το απαντήσω, γιατί... Ναι, ίσως πιο, ας το πούμε, ιστορικά, κατά κάποιο τρόπο. Ένας συγγραφέας ο οποίος πραγματικά μου έφερε το πάνω κάτω μέσα μου ήταν ο Ντοστογεύσκη, πολύ νωρίς. Ναι. Πάρα πολύ νωρίς. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Ναι. Από εκεί πέρα ένας δεύτερος, ο οποίος στάθηκε για μένα δάσκαλος στην αναζήτησή μου, στη μεταφυσική μου αναζήτηση, ήταν ο Χάιντιγκερ. Ένας συνεπέστατος μηδενιστής, αλλά τόσο τίμιος στην αναζήτησή του, που πραγματικά μου στάθηκε δάσκαλος. Δηλαδή, μου έδειξε το δρόμο της αναζήτησης. Στη φιλοσοφική σχολή, στο φάσμα των φιλοσοφικών σχολών, πού κατατάσσεται ο Χάιντεγκερ? Είναι υπαρξιστής φιλόσοφος. Ναι. Και θα, για να πω και ένα τρίτο όνομα που επίσης επηρέασε, νομίζω, κέρια τη ζωή μου και τον αγαπώ πολύ, είναι ο Βίτκενστάιν. Ένας άνθρωπος που επίσης αμήλικτος στην αναζήτησή του, όταν λέω αμήλικτος, χωρίς καμιά παραχώρηση σε ψυχολογισμούς, σε πράγματα που όλοι καταφεύγουμε από μια δυναμία πιθανόν, τίποτα, και με μια αυστηρότητα στη γλώσσα, η οποία είναι προϋπόθεση νομίζω πια σήμερα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε έστω ελάχιστα στην εξιχνίαση των μεγάλων ενιγμάτων. Στη μουσική, τι προτιμήσεις έχετε στη μουσική? Εκεί τα περισσότερα παραδείγματα που χρησιμοποιώ όταν θέλω να μιλήσω για την τέχνη και ειδικά για τη μουσική, τις περισσότερες φορές ανατρέχω στον Μότσαρτ. Δεν θα έλεγα ότι είναι ο πιο μεταφυσικός, αλλά σε μένα λειτουργεί
αποκαλυπτικά. Μάλιστα. Τώρα βέβαια το ερώτημα εδώ θα ήταν πώς ο Μότσαρτ σε σχέση... Θα περίμενα να ακούσω περισσότερο τον Μπετόβεν από τον Μότσαρτ από εσάς. Μα γι' αυτό σας είπα ότι ίσως μεταφυσικά ή εγώ θα σας έλεγα έναν ακόμα πιο μεταφυσικό. Τους αγαπώ πολύ, ο Σκριάμπιν. Κορυφαίος και όχι ίσως τόσο γνωστός, αλλά νομίζω ότι είναι ίσως ο μεταφυσικότερος στον χώρο της μουσικής δημιουργίας. Αλλά έχω και εγώ το Βίτσιο που ξέρω, μου αρέσει όμως.